Σήμερα όλα τα σωματεία είχαμε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον Δημήτρη τον Κουτσούμπα. Συζητήσαμε τα θέματα της Λάρκο. Όπως πάντα είναι δίπλα μας. 22 μήνες τώρα που έχουμε αγώνα, τον έχουμε δίπλα και είναι ενήμερος για ό,τι συμβαίνει στην εταιρεία. Αναθέσαμε όλα τα προβλήματα. Του ζητήσαμε επίσης να κάνει επερώτηση στη Βουλή για το θέμα των εργαζομένων, που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία ενημέρωση από την κυβέρνηση μέχρι στιγμής. Για το θέμα των εργαζομένων, ζητήσαμε την ενιαία λειτουργία της εταιρείας. Ζητήσαμε επίσης τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας. Και αυτή τη στιγμή συμπαράσταση στο συναλλητήριο που έχουμε 13 του Νοέμβρη. Συναλλητήριο στην Ομόνια 10 η ώρα, πορεία μέχρι το Σύνταγμα στις 11 και εκεί θα γίνουν οι ομιλίες από τους συνδικαλιστές. Αυτή τη στιγμή θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γενικό Γραμματέα. Αμέσως μετά έχουμε συνάντηση, έχουμε ζητήσει από όλα τα κόμματα συνάντηση για το θέμα της Λάρκο. 2,5 ώρα έχουμε με το κίνημα αλλαγής και περιμένουμε, ευελπιστούμε μέχρι τις 13 του μήνα να συναντηθούμε με όλα τα κόμματα, ώστε το ζήτημα είναι το εξής: να κάνουν επερώτηση στη Βουλή. Όλα τα κόμματα ζητάμε, όλα τα κόμματα από κοινού. Ξέρουμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος το κάνει, το κάνουν όλα τα κόμματα μαζί, ούτως ώστε να έχουμε αποτέλεσμα ότι οι εργαζόμενοι της Λάρκο, που ανήκουν σε 5 νομούς, αγωνιούν και αυτή τη στιγμή είναι σε άγνοια, δεν ξέρουν τι γίνεται. Είμαστε 22 μήνες ανημέρωτοι, δεν μας λένε τι θα γίνει με το ζήτημα της Λάρκο. Ούτε αν θα την, πότε θα την πουλήσουν. Έχουν κάθε μήνα μας ένα πίσω, πιο πίσω, πίσω, και τώρα έχουν πει τέλος Νοέμβρη. Δεν ξέρουμε τίποτα, θα γίνουν εργαζόμενοι. Γι' αυτό εμείς θα συνεχίσουμε σαν εργαζόμενοι, δεν το συζητάμε, να αγωνιστούμε μέχρι που να δικαιωθούμε. Και η δικαίωση για μας είναι η διασφάλιση των θέσεων εργασίας και η συνέχιση της ενιαίας λειτουργίας της Λάρκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να μην χαθούν προπάντοντα και εκτιμένα των εργαζομένων. Και εδώ θέλω να τονίσω το εξής. Υπάρχουν εργαζόμενοι στη Λάρκο που είναι 62 και 63 και 64 χρόνια, με 40 και πλέον χρόνια προϋπηρεσίας και δεν έχουν βγει στη σύνταξη και δεν τους δίνουν τις αποζημιώσεις. Δεν μπορούν να πάρουν μια απόφαση. Ούτε σε αυτό το ζήτημα, που είναι μετρημένοι στα δάχτυλα.